Εγρήγορση και όχι πανικό για τον κορονοϊό, συνέστησε ο καθηγητής ιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας Γεώργιος Ουρβίνος, μιλώντας στον 984, επαναλαμβάνοντας την εκτίμηση ότι ο νέος κορονοϊός θα φτάσει μέσα στις επόμενες 3-4 εβδομάδες και στην Ελλάδα, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να καλλιεργεί πανικό, καθώς όπως εξήγησε, όλα τα αναγκαία μέτρα εντοπισμού του και περιορισμού της διασποράς του έχουν ήδη ληφθεί. Έγινε αυτή η πρόβλεψη για πιθανή εμφάνιση σε 3-4 εβδομάδες αργότερα. Δεν σημαίνει ότι είναι και το απόλυτο. Δηλαδή, μπορεί να εμφανιστεί νωρίτερα, μπορεί αργότερα, μπορεί και καθόλου. Οφείλουμε όμως να έχουμε τέτοια μοντέλα, ούτως ώστε να προετοιμάζουμε και τις εθνικές μας δομές σε τέτοια περιστατικά. Ο κύριος Ουρβίνος εξήγησε ότι τη δεδομένη στιγμή στην Ελλάδα είναι πιο σημαντικό το θέμα της εποχικής γρίπης, ενώ ο συγκεκριμένος κορονοϊός που για την Κίνα είναι πρόβλημα, έχει χαμηλό δείκτη θνησιμότητας και κυρίως είναι μεσαίας κλίμακας ως επιδημικό φαινόμενο, μιλώντας για τους μύθους γύρω από ένα νέο κορονοϊό, αλλά και τις αλήθειες που πρέπει σήμερα οι πολίτες να γνωρίζουν. Είναι λίγο περισσότερο μεταδοτικός από τον ιό της γρίπης, αλλά είναι κατά πολύ χαμηλότερο σε σχέση με άλλους ιούς, όπως ο ιός της χλαράς, πολύ γνωστός σε όλους μας. Το θέμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η αποφυγή διασποράς. Μάλιστα. Και αυτό συνεπάγεται σε μηχανισμούς οι οποίοι θα τακτοποιήσουν και θα απομονώσουν ταχύτατα ένα ενδεχόμενο κρούσμα. Την ώρα πάντως που επιστήμονες επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις και να καθησυχάσουν, η έλλειψη φαρμάκων για τη γρήπη διευρύνει την ανησυχία. Τη δήλωση για έλλειψη έκαναν οι φαρμακοποιοί, εξηγώντας ότι οι εισαγωγές είναι ελάχιστες και ότι κάθε εβδομάδα μεταβίας φτάνει ένα σκεύασμα σε κάθε φαρμακείο. Σε αυτή την περίοδο, αυτό το οποίο πραγματικά ενδιαφέρει τον κόσμο και που το χρειάζεται ο κόσμος με την έξαρση της γρήπης είναι τα αντιγυϊκά φάρμακα, τα οποία συνταγογραφούνται από τους γιατρούς και καλά κάνουν οι άνθρωποι που τα συνταγογραφούν, αλλά δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες που έχουμε σε ζήτηση. Για τις ελλείψεις έχει ήδη ενημερωθεί το Υπουργείο, ενώ σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις για το φαινόμενο της έλλειψης, αυτό στο οποίο επικεντρώνουν οι φαρμακοποιοί είναι στην προώθηση από τις ίδιες τις φαρμακοβιομηχανίες των αντιϊκών φαρμάκων σε αγορές χωρών που στοιχίζουν περισσότερο, με δεδομένη την αυξημένη ζήτηση λόγω της παγκόσμιας έξαρσης της γρήπης. Είναι θέμα τιμής και θέμα το ότι αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε έξαρση της γρήπης με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη ζήτηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν θα το φέρω πρώτα στην Ελλάδα, το πάνε εκεί πέρα που είναι ακριβότερο. Αυτό που θέλω να ζητήσω από τους ασθενείς, μην πηγαίνουν από μόνοι στα φαρμακεία να ζητάνε φάρμακα. Στο γιατρό πρώτα. Η γρήπη θα αντιμετωπιστεί πρώτα στο γιατρό και μετά στο φαρμακείο.